αυτόν η μνήμη. Συμπληρώθηκαν τα 80 έτη από το ολοκαύτωμα της Λαχέρνας από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις μνήμης από το Δήμο Τρίπολης στο μαρτυρικό χωριό. Το πρόγραμμα περιέλαμβανε τέλεση επίσημης δοξολογίας στον Ιερό Ναό των Αγίων Εναργύρων. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεμεθά σου, επάκουσον και ελέησον, γιατί δεμεθά υπέρ μακαρίας μνήμης και ονείων απάψεως των πεσόντων εν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής εν το χωρίο τούτο και υπέρ τους χωριθήνε αυτών, απειμέλημα εκούσιον τε και ακούσιον, όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα ψυχάς αυτών, εν θα η δίκη αναπάγονται τα ελέη του Θεού, την βασιλεία των ουρανών και άφηστον από των αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα, του Κυρίου δεηθόμεν Κύριε ελέησον, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, με το θάνατον καταπατήσας, το δεδιάβολον καταργήσας και ζωή το κονσδορισάμενος αυτός Κύριε ανάπτυσον και τα ψυχάς των οικικημένων δούλων σου, των πεσόντων επί τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής εν το χωρίο τούτο και τάξον αυτά εν το που φωτεινό, εν το που χλωερό, εν το που αναψύξω σε τα πέδρα οδύνη λείπκες τον αγμός. Παραμάρτημα του παραφθόν πραθελόγω η έργο η διανία, ως αγαθός φιλάνθρωπος Θεός χώρισον, ότου και στ' άνθρωπος ως ζήστε και θα αμαρτήσει, σιγάρ εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη και νόμος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθόμεν Κύριε ελέησον, ότι η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, σι το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ο οποίος σου πνεύματι, ειν και αη και εις τους αιώνας, στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση των επισήμων στο χώρο του Μνημείου των Πεσόντων, όπου εψάλλει επί μνημόσυνη δέηση κατάθεση στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των ενδόξων νεκρών και ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Ανήκω σε μια χώρα μικρή, ένα πέτρινο ακροτήρι στη Μεσόγειο, που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού του, τη θάλασσα και το φως του ήλιου. Τα λόγια αυτά ανήκουν στον ποιητή Γιώργο Σεφέρη, με τα οποία επέλεξα να αρχίσω τη σημερινή ομιλία, μιας και θεωρώ ότι αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια τον τόπο μου και την ιστορία του. Σήμερα θα ήθελα να μεταφερθούμε νοερά στη 19η Ιουλίου του 1944, πριν από 80 ακριβώς χρόνια, ώστε να αντικρίσουμε με τα μάτια της ψυχής την εικόνα του τόπου μας εκείνη την ημέρα. Μια εικόνα ολοκληρωτικής καταστροφής. Και να νιώσουμε έστω και ένα ψήγμα από την οδύνη και τον πόνο ψυχής των πληγέντων συμπατριωτών μας, που σήμερα είναι γονείς και παππούδες μας ή δεν είναι πια κοντά μας. Με το Μέναλο και το κάστρο του χωριού μας να δεσπόζουν πίσω μας, καλούμαστε λοιπόν σήμερα να θυμηθούμε τη μαύρη αυτή σελίδα της ιστορίας μας που καθόρισε τον τόπο μας, αλλά και να εμπνευστούμε από το άκαμπτο φρόνημα των συμπατριωτών μας και όπως κάθε χρόνο να αποτίσουμε φόρο τιμής σε αυτούς, αλλά και σε όσους αγωνίστηκαν, πολέμησαν ή έχασαν ακόμη και τη ζωή τους για τον αγώνα. Με συνέστηση της τιμής που μου γίνεται να εκφωνήσω αυτή την ομιλία, την επετειακή ομιλία σήμερα, στον τόπο που γεννήθηκα και μεγάλωσα, αλλά και με βαθύ αίσθημα ταπεινότητας, θα προσπαθήσω να αποδώσω το πνεύμα του ολοκαυτώματος. Παρ' όλα αυτά, γνωρίζοντας ότι στο κοινό αυτό υπάρχουν και άνθρωποι που βίωσαν οι ίδιοι τη φρίκη του, νιώθω πολύ λίγη και ανυπαρκής μπροστά τους. Δεν έλειψαν βεβαίως ποτέ οι αφηγήσεις του ολοκαυτώματος στο μεγάλο μάμου, όπως ίσως και από κάθε σπίτι του τόπου αυτού. Ούτε και οι αφηγήσεις για το πώς μέσα από τα αποκαΐδια ξαναχτίστηκε το χωριό αυτό. Σαν πρώτα αδειομένη
ολοκαύτωμα της Βλαχέρνας, την επέτειο του οποίου γιορτάζουμε σήμερα, αποτελεί έναν από τους κρίκους στην αλυσίδα των εγκλημάτων του φασισμού κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Είναι γεγονός ότι στη διάρκεια της ελληνικής ιστορίας η αντίσταση, το πνεύμα αντίστασης υπήρξε εκείνο που κατήφθηνε την πορεία του ελληνισμού. Όσοι προσπάθησαν να τον υποτάξουν, απέτυχαν. Αυτό είναι το ένα σκέλος της σημερινής επετείου. Το δεύτερο συνδέεται με το φασισμό, ο οποίος συνιστά διαχρονική απειλή. Σήμερα εμφανίζεται με διάφορες μορφές και αυτές πρέπει να αντιμετωπίσουμε κυρίως και με θεσμικά βέβαια και οικονομικά μέτρα, αλλά κυρίως όμως με τη διαμόρφωση αντιφασιστικής συνείδησης, ούτως ώστε η βαρβαρότητα και τα εγκλήματα του φασισμού εκείνης της εποχής, αλλά και τα μεταγενέστερα να μην επαναληφθούν. Είναι μια σημαντική μέρα λοιπόν σήμερα και κλείνουμε ευλαβικά το γόνι σε όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας, την ανεξαρτησία της χώρας και βέβαια τα δικαιώματα των πολιτών διαχρονικά. 80 χρόνια μετά από τις θηριωδίες που διέπραξαν σε τούτο τον τόπο οι δυνάμεις κατοχής του ναζισμού και οι ντόπιοι συνεργάτες του, βρισκόμαστε σήμερα εδώ να τιμήσουμε τα θύματα αυτής της κτηνοδίας. Θυμάμαι την εθνική μας αντίσταση. Θυμάμαι όλους εκείνους που αντιστάθηκαν, πολέμησαν και νίκησαν το τέρας του φασισμού. Όμως, 80 χρόνια μετά το ολοκαύτωμα της Βλαχέρνας, το γερμανικό κράτος αρνείται ακόμη να αποζημιώσει για τις καταστροφές. Απαιτούμε, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, τη χορήγηση των αποζημιώσεων και εδώ στη Βλαχέρνα και σε όλη τη χώρα μας. 80 χρόνια μετά από το ολοκαύτωμα της Βλαχέρνας, η χώρα μας, με ευθύνη της κυβέρνησης και των άλλων ευρωνατοϊκών δυνάμεων, ευρωνατοϊκών πολιτικών δυνάμεων, έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο στρατόπεδο, σε μια απέραντη βάση, έχει μετατραπεί σε ορμητήριο για τις πολέμους που διεξάγονται στην περιοχή μας. Ο υπεριαλιστικός πόλεμος που γίνεται στο χώρο της Ουκρανίας, στο έδαφος της Ουκρανίας, ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια πλευρά και Ρωσία και συμμάχους της από την άλλη, μέρα με τη μέρα εντείνεται με τον κίνδυνο να γενικευτεί. Το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ συνεχίζει τη γενοκτονία των Παλαιστινίων με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Τιμώντας το ολοκαύτωμα της Βλαχέρνας, απαιτούμε την απευλογή της χώρας μας και από τους δύο αυτούς πολέμους, να επιστρέψουν στην πατρίδα όλα τα στρατιωτικά τμήματα που βρίσκονται εκτός συνόρων.